Θα σε πάρω. Και θα είναι μαζί μας το Σάββατο στις 8 Απριλίου. Ευλογή. Το Σάββατο λοιπόν στις 8 Απριλίου θα κλείσουμε την φετινή μέσα διαλέξεις της Σχολής Γονέων με τον Γιώργο Καναλή, Σάββατο 7.30 ώρα το απόγευμα. Αντί αυτό όμως έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον πατέρα Γιώργιο Κούγιντζόγλου. Ο κ. Γιώργιος είναι απόστρατος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, στρατεύτηκε με τον βαθμό ταξιάρχου και αντάλλαξε το ράσο, το επιστολή του Έλληνος αξιωματικού με το ράσο του απλού ιερέως. Είναι έγγραμος, έχει 8 παιδιά, πολλά από αυτά, τα περισσότερα είναι μοναχοί. Οι 5 χώρες που είναι μοναχές στην Εξοδοτή, το μοναστήρι του πατρός Παρισίου και οι 2 γη του είναι στο Άγιο Όρος. Το Φεβρουάριο, τα τελευταία χρόνια, κάθε Φεβρουάριο, πηγαίνει στην Αφρική, όπου κάνει η αναποστολή στους περιοχές του Κονγκό, Ζαμπέζι, Τανζανία. Και με αφορμή αυτή του την δραστηριότητα, σκεφτήκαμε να τον καλέσουμε και αποδέχεται την πρόσκλησή μας, να μας παρουσιάσει με slides το έργο το οποίο θέλετε ή από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πατέρα Γιώργη, παρακαλώ έρθετε το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συνδιοργάνωση την Ένωση Σχολείων Θεωρίας με τον Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διάνυστα και την Ένωση και την και το Σύλλογο Θρακών Θεωρίας. Διάλεξη αυτή που παρουσίασε και σε άλλες πόλεις δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας στο Κονγκό. Αναπολώντας τα όσα πέρασα στο δίμηνο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τότε και βλέποντας τις τρομερές ελλείψεις της ιεραποστολής και ανθρώπινο λιμανικό, αυθόρμητα σκέφτηκα ότι ενδεχομένως η έλλειψη της απαιτούμενης ενημερότητας του κόσμου είναι η αιτία του κακού και από τότε τα λόγια του Κυρίου, γνώση στην αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει μας, στροβίλιζαν στο μυαλό μου. Η πρωτοβουλία της πρώτης παρουσιάσεως της διαλέξεως τη παρουσιάσεω του Καλέξη ανήκει στον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Άγιος Κοσμάς και Ντολός, ο οποίος αγκάλιαζε την εκδήλωση αυτή τότε, τη συνεδρίασε με το μνημόσυνο τα ημνής του Ιεραποστόλου Μακαριστού Πατρός Καλύτερος του Ματικάκη και την οργάνωσε.
Η πρωτοβουλία όμως πραγματοποιήσεω τη σημερινή διαλέξη οφείλεται και ανήκει στον αγαπητό παλιό συναδελφό μου ενόπλη, τον όπως διαπιστώνω πανάξιο πρόεδρο της Σχολής Γονέων, κ. Κωνσταντίνο Κορομπίλη, τον οποίο μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τους ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνουν να συγκαταρτηθώ μεταξύ των λοιπόν υψηλών προσκεκλημένων της Σχολής, αλλά τους ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνουν να ενημερώσω το ακροατήριό μου πάνω σε αυτό το μεγάλο πνευματικό θέμα και αποστολή του Ευαγγελισμού και Επανευαγγελισμού των συνανθρώπων μας, των εκείς ευρισκομένων και των μακράνων. Η ομιλία θα περιλάβει τα θέματα που φαίνονται στη διαφάνεια. Αγαπητή συντροφή, αγαπητή εγχωριστό αδελφή, ο Τάμπουε, ένας από τους Κογκολέζους του Πουέζη, πριν από 2 χρόνια, έγινε από Ιδρουλάτες Προτεστάντες, ζώντας όμως, λόγω της εργασίας του, ανάμεσα σε Ορθοδόξους. Το παράδοξο εκ πρώτης όψεως αυτό γεγονός προκάλεσε την εύλογη ερώτηση. Τι σε εμπόδισε να γίνεις Ορθόδοξος? Και ο Τάμπουε, που ερωτήθηκε και δεύτερη φορά, διότι στην πρώτη απήντησε παραπιστικά, προτίμησε να σιωπήσει παρά να απαντήσει. Ο Ευαγγελισμός του οποιοδήποτε Τάμπουε και ο Επανευαγγελισμός των Ορθοδόξων που μόνο κατ' όνομα λείπουν στην Εκκλησία του Χριστού δεν διαφέρει. Είναι και στις 2 περιπτώσεις η Ιεραποστολή. Και η Ιεραποστολή δεν είναι ένα καθήκον του χριστιανού μεταξύ των πολλών άλλων, αλλά είναι συνέπεια της ψυχικής ανάγκης των πιστών που κοινωνούν στη Θεία Ζωή και Αγάπη, να θέλουν να κάνουν και τους άλλους ανθρώπους συμμέτοχος σε αυτήν την αγάπη και την ζωή. Αυτή η αγάπη όθησε και οθεί στα πέραν της Οικουμένης του Αποστόλου που υπακούν στην εντολή του Κυρίου, πορευθέντες εις τον κόσμο άπατα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση δικτής. Αλλά και η αίσθηση ευθύνης έναντι των αδελφών μας που αγνοούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όσον αφορά τον ομιλούντα, όταν με προτάθηκε για δεύτερη μάλιστα φορά από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, πατέρα Γιώργιο Καψάνη, και το σεβασμιότο κεντρό αρχικής, να αντικαταστήσω τον υπεύθυνο δεν έφτασα ακόμα εκεί. Να αντικαταστήσω λοιπόν τον υπεύθυνο της Ιεραποστολής στο Πουλουέζι, πατέρα Μελέτιο, για 2 μήνες. Δεν έχασα την ευκαιρία και εύκολα το αποφάσισα, διότι το επιθυμούσα. Και το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έζησα στον Κονγκό πρωτόγνωρες και θαυμαστές εμπειρίες. Αυτών των εμπειριών σήμερα θα προσπαθήσω να σας καταστήσω κοινωνούς, χωρίς να διαθέσω τις απαιτούμενες ικανότητες, αλλά και χωρίς να είναι δυνατόν να εκφραστούν με λόγια όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία έζησα τότε. Η Αφρική, η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος της γης, μετά την Ασία και Αμερική, λένε ότι είναι η πιο σαγηνευτική, η πιο μυστηριώδης και η πιο θεαματική ήπειρος. Είναι ένα από τα πανέμορφα δημιουργήματα της δημιουργίας. Άπλετη, αμόλυντη, εκπληκτική. Μόνο οι ταλαντούχοι ποιητές, ζωγράφοι και συγγραφείς μπορούν να αποτυπώσουν και να αποδώσουν τη μαγεία της. Τα αιωνόβια δάση, τα ορμητικά ποτάμια, τους πελούριους καταράκτες, τα άγρια ζώα, τους εντυπωσιακούς βράχους, τα πανέμορφα πτηνά και λουλούδια της. Όλα θυμίζουν την πρώτη γοητεία της δημιουργίας. Το Κονγκό, άλλοτε Βελγικό Κονγκό, είναι κράτος της σημερινής Αφρικής, ανεξάρτητο από το 1960. Από το 1971 μέχρι το 1996 ονομαζόταν Ζαΐρ. Κατοικείται από νέγρους, οι οποίοι σήμερα πλησιάζουν τα 50 εκατομμύρια και έχει έκταση 2.345.000
χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 18 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Όσοι έχουν δηλαδή μαζί όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία. Όλες αυτές οι χώρες είναι όσο και το Κονγκό. Διαρρέεται το Κονγκό από το ποταμό Κόγκο, δεύτερο στην Αφρική μετά τον Νείλο, ως προς το μήκος, και δεύτερο στον κόσμο μετά τον Αμαζόνιο, ως προς το πλάτος και την ποιότητα υδάτων. Λόγω των επιπέδων υψηπέδων, που φτάνουν και το ύψος των 1.700 μέτρων, δηλαδή η Αφρική είναι γενικά ένα τεράστιο υψίπεδο, που φτάνει το Κιγκάλι, η πρωτεύουσα της Ρουάνδας, είναι σε υψόμετρο 1.700 μέτρα. Επειδή λοιπόν έχει πολλά υψίπεδα, ώστε να φτάσουμε στη θάλασσα που έχει 0 υψόμετρο, σχηματίζει 39 θαυμάσιους μεγάλους καταράκτες, ύψους μέχρι 100 μέτρα. Να λάβετε υπόψη σας ότι ο Νιαγάρας έχει ύψος μόνο 54 μέτρα και όγκο νερού 6.000 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Ενώ ο Κόγκος ποταμός εκβάλλει με 75.000 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο στον Ατλαντικό ωκεανό. Φανταστείτε λοιπόν τι διαφορά καταρακτών έχουμε αναξιοποίητους φυσικά. Και ο κόσμος όλος ξέρει τον Νιαγάρα. Το Κονγκό είναι σχεδόν η πλουσιότερη χώρα του κόσμου σε ορυκτό πλούτο, αλλά με τους φτωχότερους ανθρώπους. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής διαμαντιών στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές καλκού, ψευδαργύρου, χρυσού, μαγκανίου και ουρανίου. Πολλά από τα ορυκτά αυτά εξορίζονται και στο Κουβέζι, εκεί που είναι η έδρα της εργοστολής. Αλλά από την πενταετία έχει κλείσει το εργοστάσιο. Επειδή υπάρχει χάλι μέσα στο Κουβέζι. Ευρίσκεται το Κουλουέζι σε υψόμετρο 1.400 μέτρα από τη θάλασσα. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, στο 12ο παράλληλο νότιο από τον σημερινό και στο 24ο μεσημβρινό από Greenwich, στον οποίο βρίσκεται και η Αθήνα. Η κλιματική ζώνη χαρακτηρίζεται από ανοιχτές ομοιόμορφες θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς όλο τον χρόνο. Διότι είμαστε σε τόσο μεγάλο ψώμα. Πάνω στο Βίτσι δεν υπάρχει καλοκαίρι. Και άφθονες βροχοπτώσεις 6 μήνες το χρόνο. Από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Το άλλο διάστημα έχουμε ξηρασία. Το βέβαιος δείχνει που έχουμε φτάσει. Το 30% περίπου των κατοίκων της χώρας είναι υδρολάβοι. Το 30% είναι παπικοί, το 40% είναι προτεστάντες και μόνο περίπου 200.000 είναι μαμεθανοί. Την Ορθοδοξία Αφρικανή τη γνώριζαν καθυστερημένα. Ο αείμνηστος αρχιμαντρίτης πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος σε ηλικία 57 ετών δεν προτίμησε την ανάπαυσή του και το βόλεμα, αλλά τότε άρχισε την ιεραποστολική του δράση. Ξεκίνησε τη νέα εκκλησιαστική του διακονία από τις χώρες της Αφρικής, μόνος τελείως, αβοήθητος και χωρίς καμία υποδομή. Δεν φτάσαμε να το πω. Εργάστηκε στην Ανατολική Αφρική και στη συνέχεια στην Κεντρική, στο Ζαΐρ, το σημερινό Κονγκό. Στο Κουλουέζι έφτασε τον Αύγουστο του 1972, όπου έμεινε μόνο 3 μήνες και συνέχισε στην Κανάγκα, είναι μια πόλη στο κέντρο του Κονγκό, αλλά το Δεκέμβριο του ιδίου έτους, το 1972 δηλαδή, εκτιμήθηκε και τάφη στην Κανάγκα. Το έργο του συνέχισε 2 νέοι αραπόστολοι. Ο αρχιμαντρίτης πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης στη Κανάγκα, όπου πέθανε ο πατήρ Χρυσόστομος, ο οποίος σε ηλικία 65 ετών, τότε που άλλοι παίρνουν σύνταξη και κάθονται, ξεκίνησε την ευλογημένη ιεραποστολική του διακονία.
Ο ένας. Και ο άλλος, που συνέχισε το έργο του Παπασταραντόπουλου, είναι ο ιερομόναχος πατήρ Αφιλόχιος Τσούκος, ο οποίος εγκατατάσσεται στο Πουλουέζι και εργάστηκε εκεί 5 χρόνια. Αυτός ο πατήρ Αφιλόχιος, πέρσι ή πρόπερσι έγινε δεσπότης βοηθός στη Ρόδο και πέρσι επήγε δεσπότης στην Νέα Ζηλανδία. Το καλοκαίρι του 1977 συνέχισε το έργο του ιερομόναχος πατήρ Σεραφείμ Παρχαρίδης, ο οποίος όμως τραυματίστηκε στον εφήβιο πόλεμο που ξέσπασε και τότε πάλι στο Κονγκό και ανεχώρησε την Ελλάδα τον Αύγουστο του 1978. Έμεινε δηλαδή περίπου 1 χρόνο. Τον Νεύρο του 1978 ξεκίνησε από την Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου με ευλογία του καθηγουμένου αυτής πατρός Γεωργίου Καψάνη, ο ιερομόναχος πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάδης. Κατά τον κόσμο Ασλανίδης, ο οποίος συνέχισε το έργο των προκατόχων του στο Πουλουέζι και εργάστηκε μέχρι την 27η Ιανουαρίου του 89, 11 χρόνια. Η μέρα κατά την οποία εκοιμήθη μετά από τροχαίο ατύχημα. Στα 11 αυτά χρόνια, ο αείμνηστος πατήρ Κοσμάς ανέπτυξε θαυμαστή δραστηριότητα σε όλους τους τομείς και δημιούργησε τεράστιο έργο. Πριν πάει, είχε προετοιμαστεί για όλα. Και μάλιστα έμαθε σχεδόν όλες τις τέχνες που χρειαζόταν. Και χτίσιμο και σιδέρωμα των σιδήρων. Έγινε και νοσοκόμος, έμαθε και γλώσσα και πήγε πλήρως. Και λόγω του καλού χαρακτήρου του, μπόρεσε και έδρασε σε αυτά τα χρόνια που ακόμα το θυμούνται. Και όταν κάνουμε το μνημόσυνο του, μαζεύεται πλήθος του κόσμου, ενώ πολλοί την ώρα που μπαίνουν στο ναό, πηγαίνουν πρώτα προσκυνάνε στο μνήμα και μετά μπαίνουν στο ναό. Το έργο αυτό συνεχίζει από το 1989 με θαυμαστά αποτελέσματα ο ιερομόναχος πατήρ Μελέτης Γρηγοριάδης. Με το καλυμάτι. Φαντάζομαι να το γνωρίζετε, Το πατέρα Γρηγόριο. Όχι εμένα, που είμαι δίπλα. Τον πατέρα Μελέτη ο Γρηγοριάδης. Διάδοχος και παραδελφός του μακαριστού πατρός Κοσμά, με βοηθούς κατά μικρά διαστήματα μόνο άλλους ιερομονάχους της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, καθοδηγώντας και οδηγώντας το Θεό και την Ορθοδοξία τους ιθαγενείς κατοίκους του Κονγκό. Δηλαδή το τεράστιο αυτό έργο επιτελείται, αγαπητοί μου, από ένα κυρίως άνθρωπο, όπως δυστυχώς συνέβαινε και στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι στο ιεραποστολικό έργο έντονα υπερπερισσεύει χάρη του Θεού, αναπληρούν τα ελλείμματα και θεραπεύουσα τα ασθενή. Αυτό το έργο μπορεί κανείς να το γνωρίσει από κοντά, διότι με διαλέξεις δεν είναι εύκολο, όποιος έχει διάθεση ιεραποστολικής προσφοράς και όχι αυτοπροβολής, εφόσον λάβει την ευλογία του καθηγουμένης Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, του πατρός Γεωργίου, και την έγκριση του Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής, που τώρα είναι ο πατήρ Ιγνάτιος Μαντελίδης, ήταν ιεροκήρυκα στη Λάρισα, κατέβαινε κατά διαστήματα στο Κουγκό και όταν πέθανε ο προκάτοχος δεσπότης, εξέλεξαν αυτόν ως επίσκοπο. Είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά καταβεβλημένος και παρατάφτα δραστηριοποιείται κατά τρόπο θαυμαστών με τον άριστο χαρακτήρα που διαθέτει. Είναι απαραίτητος λοιπόν για να πάει κανείς στο Κογκό ένας εμβολιασμός κατά της ελονοσίας, στη διάθεση υγείας και λήψη ενός χαπιού για τον ίδιο σκοπό κάθε εβδομάδα. 2 εβδομάδες νωρίτερα παίρνουμε 2 χάπια και μετά συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα να παίρνουμε 1 χάπι κατά της ελονοσίας. Και κάνουμε, πρωτοφύγουμε, 1 εμβόλιο. Δεν σας αποκρύπτω ότι το όλο κλίμα που δημιουργείται στο στάδιο αυτό της υγειονομικής προετοιμασίας δεν είναι ευχάριστο και ασυνέστητα καταλαμβάνει τον αναχωρητή μια φοβία για το κίνδυνο προσβολής του από κάποια ασθένεια.
Όταν όμως κανείς με τα βία επιτόπου διαπιστώνει στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, εφόσον είναι λίγο προσεκτικός. Για μένα προσωπικά δεν χρειάστηκε ούτε η κουνουπιέρα που κουβάλισα μαζί μου, ούτε οι ταμπλέτες για τα κουνούπια, τις οποίες χρησιμοποίησα στην έδρα της Αποστολής μόνο την πρώτη μέρα. Εκτός της πόλης Κουβέζη υπήρχαν κουνούπια, τα οποία με τσίπησαν, παρότι χρησιμοποίησα το γνωστό πράσινο φυδάκι, χωρίς άλλα προβλήματα όμως. Όπως συμβαίνει και εδώ στην πατρίδα. Νερό δεν είπε πουθενά στον κόμπο για το φόβο της ελαιονοσίας. Πίναμε αυτό που βράζαμε. Το βράζαμε καλά, το πετούσαμε από ένα φίλτρο και το διατηρούσαμε στο ψυγείο. Το θερμό που μετέφερα σε κάθε απομάκρυνση από την έδρα της Αποστολής εκάλυπτε πλήρως τις ανάγκες. Όταν μας προσφέρανε γεύμα, μετά από κάποια ακολουθία κατά τις επισκέψεις μας στις διάφορες πόλεις και χωριά, έτρωγα λίγο. Διακριτικά, για να μην δημιουργήσω πρόβλημα με την άρνησή μου, και επιλεκτικά για λόγους προστασίας της υγείας μου. Μια φορά που έφαγα μια κουταλιά παραγκουνοφάσουλα, μου είπε ο συνοδός μου, πατήρ Ιάκωβος, που το βλέπετε δεξιά. Στη μέση είναι ο πατήρ Αυγουστίνος, με το καλυμά, σαν το δικό μου το καλυμά. Δεξιά είναι ο πατήρ Ιάκωβος, ο οποίος αυτό το καιρό βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα γιατί ήταν να κάνει εγχείρηση στο νοσοκομείο. Μου λέει, μην ξαναφάτε από αυτό. Φυσικά δεν ξανάφαγα από εκείνο το πιάτο και αργότερα όταν το ρώτησα σχετικά, μου είπε, ήταν μαγειρευμένα πάτε με το δικό μας λάδι και θα σας πείραζα. Το λάδι αυτό που παρασκευάζεται από ρίζες ενός δέντρου είναι πολύ βαρύ και κατάλληλο για τους Ευρωπαίους που είμαστε μαθημένοι στα δικά μας λάδι. Όπως βλέπετε, τρώνε τα χέρια. Δεν χρησιμοποιούν εύκολα, μαχαιροποιούν. Του λέω λοιπόν μια μέρα στον πατρό Σεβρό, πάτρε άνθρωπο, τα δικά μου τα χέρια γιατί είναι καθαρά, ενώ τα δικά του ήταν ολολαντή. Πάτε, λέει, εμείς έτσι τρώμε. Τα φαγητά που τρώμε στην έδρα της Αποστολής δεν διαφέρουν από τα δικά μας. Η αγορά των πόλεων διαθέτει πολλά αγαθά για τους έχοντας χρήματα και ό,τι θέλαμε αγοράζαμε. Και στο φαγητό λοιπόν δεν συναντά κανείς καμία δυσκολία. Και επομένως, στο Κουβέζι από πλευράς διαμονής και διατροφής αισθάνεσαι σαν τους χρήματος. Διότι οι δύο γηγενείς που υπάρχουν στο μαγειρίο της έδρας περιποιούνται τους λευκούς με πολύ αγάπη και τους προσφέρουν όλα στο χέρι. Σε αυτή την άνετη κατάσταση συμβάλλει και η μητέρα της Ιεραποστολής, η παλιά και έμπειρη συνεργάτερα κυρία Θεανό από την Έδεσα, η οποία φρόντιζε για μένα πριν από μένα, καθοδηγώντας αυτούς τους δύο γηγενείς και προσφέροντας ό,τι μου ήταν χρειαζόμενο ή αναγκαίο. Της οφείλω χάριτας και δοξά τω Θεώ για αυτή τη συγκυρία και συνεργασία μαζί. Οι γηγενείς κάτοικοι του Κονγκό μπορούν να τρώνε οτιδήποτε εφόσον έχουν την ανάλογη οικονομική ευκαιρία. Η πλειοψηφία όμως αυτών λόγω της κακής οικονομικής καταστάσεως στην οποία βρίσκονται, ούτε ονειρεύονται καν την ποικιλία των φαγητών μας. Διότι είναι φτωχοί, χωρίς εισοδήματα, όσοι δεν είναι εργάτες παίρνουν μισθό 11 έως 28.000 δραχμές το μήνα, ενώ οι τιμές των ειδών διατροφής και γενικά ο τιμάς μας βρίσκεται στο δικό μας επίπεδο. Άντε ζήσε με 28-30.000 δραχμές. Αιτία της φτώχειας των Κογκολέζων είναι το κράτος, το θερμό κλίμα που δημιουργεί τη μαθρακότητα και την τεμπελιά, αλλά και το έδαφος που έχει τουλάχιστον στην περιοχή Κουλουέζη περισσότερο μεταλλευτικά συστατικά παρά έφορα παραγωγικά. Εδώ βλέπετε τέσσερις γυναίκες οι οποίες μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους για την αγορά πάνω στο κεφάλι τους για να πάνε τα πουλήσουν. Να πάρουν τα χρήματα και να αγοράσουν τους κλέρες. Είναι ένα είδος μεταφορικού μέσου.
άλλο μεταφορικό μέσο, το ποδήλατο, το οποίο το φορτώνουν όπως λέμε εμείς βυσικότητα σαν γαϊδούρι. Το φορτώνουν μπρος, πίσω, στο ποδήλατο και το πιάνουν το τιμόνι και το οδηγούν αυτοί με τα πόδια, αλλά το βάρος όλο το κρατάει το ποδήλατο. Και πιο στο βάθος είναι και το τρίκυκλο. Έχουμε εμείς και τέτοια αυτοκίνητα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κινηθούμε. Παρακάτω. Να και ένα αυτοκίνητο κογκολέζικο. Είναι το αυτοκίνητο του εισαγγελέως της πόλεως, που έφερε στην Ιεροσολύμη για να το διορθώσει το συνεργείο μας. Παράθυρο εισπασμένο, προφυλακτήρας και δεν έπαιρνε μπρος. Τελικά το έφερε εκεί και με τη ζωή το άφησε για να το διορθώσουμε, γιατί εκεί έχουν και τεχνίτες. Το κλιμάκι αυτό που λες είναι αυτοδύναμο. Έχει από όλες τις ειδικότητες και επιτελεί ένα θαυμαστό έργο που θα το δείτε στη συνέχεια. Ένας ιερέας κάποτε έψαξε να βρει δύο εργάτες για κάποια ανάγκη της ενορίας του. Άλλαξε το. Μετά την εξέβρεση του πρώτου, συνάντησε έναν που κοιμόταν κάτω από ένα παχύ ίσιο. Τον σκούτηξαν στο πόδι, τον ξύπνησαν και του είπαν τη ανάγκη. «Έλα και θα σε πληρώσουν καλά», είπε ο παπάς. Μάθος. Και αυτός κοιτάζοντάς τους αφηρημένα από κάτω προς τα πάνω, του λέει «Έχω δουλειά». Και συνέχισε τον ύπνο. Μετά δύο ώρες την επιστροφή, τη δουλειά την έκανε ο παπάς με τον έναν εργάτη, είχε ξυπνήσει μετά από δύο ώρες. Και τους βλέποντάς τους να επιστρέφουν, τους ρώτησε αν μπορεί να τους βοηθήσει. Οπότε έλαβε την πληρωμένη απάντηση. Δεν χρειάζεται, μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά σου. Τρώνε συνήθως μια φορά την ημέρα. Πάντοτε το ίδιο βασικό φαγητό. Μπουκάλι, που είναι ζυμάρι σφιχτό από ψημένο καλαμποκίσιο αλεύρι. Με την παλάμη τους κόβουν ένα κομμάτι από το ζυμάρι το μεγάλο, που είναι στη μέση. Το βουτάνε σε μια σαλάτα που υποτίθεται ότι έχει και λάδι, αλλά έτσι παίρνει μια... όχι γεύση, παίρνει μια γυαλιστερή επιφάνεια, το βάζει στο στόμα και το καταπίνει. Γλιστράει, κατεβαίνει στο στομάχι. Όσο τελειώσει το μπουκάλι, το τρώνει. Γεμίζει το στομάχι και γίνεται σαν ταούλι. Σε 24 ώρες αυτό χωνεύεται. Κάνει μέρα ξανατρώνει. Δυστυχώς. Σε αραιά χρονικά διαστήματα τρώνε και αυγά, τυριά, ψάρια και αργότερα κρέας. Ψάρια ιδίως, διότι έχουν πολλά ποτάμια, του Κόγκο παραποτάμους, και εκεί πολλοί πάνε και ψαρεύουν. Το όριο ηλικίας των Κογκολέζων είναι χαμηλό, λόγω μεγάλης θνησιμότητας των βρεφών και παιδιών που πεθαίνουν λόγω κακής διατροφής και ελλείψεως ή ατροφαρμακευτικής περιτάξεως. Τα φάρμακα, αλλά κυρίως τα νοσοκομεία, είναι επανάκριβα και απρόσιτα στα βαλάντιά τους. Έτσι, η τοπική ασθένεια μαλάρια κυριολεκτικά θερίζει Κογκολέζο. Το εντυπωσιακό πάντως στους Κογκολέζους δεν είναι η έλλειψη τροφών και η θνησιμότητα, αλλά ο τρόπος αντιμετωπίσεως αυτών των προβλημάτων. Και ναι μεν όλοι τους, πολλοί θέλουν να αλλάξει προς το καλύτερο αυτή η κατάσταση, αλλά δεν υποφέρουν και δεν συνεχωρούν που κάθε μέρα τρώνε μπουκάλι ή που πεθαίνουν. Όχι μόνο είναι ήρεμοι αντιμετωπίζοντας τη μονότυπη καθημερινότητα, αλλά ζουν εμπολείς και χωρίς άγχος, το οποίο είναι σπάνιο σε αυτούς. Οι Κογκολέζοι, παρότι υποσυπίζονται, πεινούν ή πεθαίνουν, πάντοτε γελούν, στολίζονται, ιδίως οι γυναίκες, τραγουδούν και χορεύουν. Μου φορά, πάγω να περνέ, ουε του ζωή.
τραγουδούν και κουνάνε και το σώμα τους στο ρυθμό της μουσικής. Και αυτά τα λόγια που ακούτε είναι υποδοχή μου που εκείνη την ώρα, επειδή περίμενα να με υποδεχτούν, τα είχε φτιάξει τα λόγια η μαέστρος, η οποία στην πλάτη της κρατούσε και το μωρό της. Θα δείτε αργότερα μια φωτογραφία που φαίνεται πως κρατάνε το μωρό στην πλάτη και εργάζονται με το μωρό στην πλάτη. Σπάνια κλαίνε, διότι δεν συνεχρούνται, και είναι συνήθως απατή. Όταν πήγα να συλληπιθώ τη γυναίκα και τη μητέρα ενός ντόπιου καθηγητή του γυμνασίου της Ιεραποστολής, αμέσως μετά την ταφή του, επειδή το γνώριζα, ήταν ο καλύτερος καθηγητής. Και απότομα πέθανε. Δεν ξέρουμε γιατί. Έπλεξα μπροστά στη μάνα του και στη γυναίκα του, το εγκόμιο του. Και ενώ εγώ συγκινήθηκα από το όλο κλίμα, οι δύο αυτές γυναίκες με κοίταζαν απαθείς. Μετάφραση έκανε ο αρμόδιος και τα λέει ό,τι έλεγε. Ανέκφραστες, χωρίς καθόλου να συγκινηθούν. Μια άλλη φορά, μια κυρία εκεί έγραψε το παιδάκι της τη μια μέρα και είχε εισέλιξη πέφτει στα μαλλιά της ρεγμένα κάτω. Την άλλη μέρα πάλι ήταν στολισμένη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Προπατώσω όμως οι κουμπολέζοι ποτέ δεν βιάζονται. Μια φορά μόνο στους δύο μήνες είδα στο κάλεσμα που έκανα σε κάποιον από τους εργάτες της Αποστολής να τρέχει, ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη και ο ενθουσιασμός όσο το βράβησα δίνοντας του δώρο 10 δολάρια. Και έγινε ιστορικό τώρα, για να τρέξει μου λέει 10 δολάρια. Ένα άλλο σημαντικότατο χαρακτηριστικό του κουμπολέζου είναι το γεγονός ότι θεωρούν την τεκνοπία και την πολυτεχνία ευλογία Θεού. Γι' αυτό βλέπεις, ενώ δεν έχουν να φάνε, να θέλουν και να κάνουν και άλλα παιδιά τα οποία υπερακαπάνε. Οι κουμπολέζοι στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν εκτρώσεις. Και όχι μόνο μεγαλώνουν 8, 10 και περισσότερα παιδιά, αλλά μαζί με αυτά μεγαλώνουν μερικές φορές και τα παιδιά των θυγατέρων τους, εάν τυχόν ανήπατρες ακόμη συλλάβουν παράνομα και γεννήσουν. Είναι αυτή η πολυτεχνία μαζί με την απουσία του άγχους κάτι που μπορούμε να ζηλέψουμε και να μιμηθούμε. Και ως χριστιανοί και ως Έλληνες. Που μας κατακλείζει η εγκληματική υπολογιστικότητα και το ψυχοφθόρο άγχος. Για να κρίνει κανείς την πνευματικότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών του Κονγκό, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι πρώτοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βασιστήκανε το 1982 και η πλειονότητα από αυτούς έχει κατά μέσον όρο χριστιανική παράδοση μόνο 5 χρόνια και δεύτερη και μερικά φυσικά ένα χρόνο. Εάν μάλιστα αυτό συνδυαστεί και με τη θρησκοληψία των Αφρικανών, που τα κατά κανόνα είναι προληπτικοί από τη φύση τους, τότε μπορεί κανείς να κρίνει σωστότερα και να βγάλει αντικειμενικότητα στην περάσπιση. Εάν λοιπόν μέχρι χθες τρέχανε στο μάγο της φυλής, όχι μόνο για να διώξει τα κακά πνεύματα, αλλά και για οικογενειακά τους προβλήματα ή για τις ασθένειές τους, γιατί να παραξενευτεί κανείς εάν ακούσει ότι κάποιος πιστός από αυτούς κατέφυγε πάλι στο μάγο? Παρότι έχουν τους έλθει στον ξενισμό, μερικοί πάλι πηγαίνουν στο μάγο. Όταν δικοί μας χριστιανοί με παράδοση αιώνων, γεννημένοι μέσα σε χριστιανική κοινωνία, με χριστιανούς γονείς, ακόμα και εξομολογούμενοι μερικές φορές, καταφεύγουν στα μένιους και στους σύγχρονους μάγους, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια τέτοια κίνηση, γιατί μερικοί το κατηγορούν αυτό. Λέει, πήγε στο μάγο. Μια φορά που πήγε ένας τέτοιος στο μάγο, του λέει, εσύ φύγε. Λέει, γιατί, να πας στο δικό σου μάγο. Ενώ στο μάγο. Όταν είναι γνωστό ότι οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και θεολόγοι χαρακτηρίζουν την εποχή μας, τη δικιά μας, στη δικιά μας πατρίδα, ως δυσιδαιμονοστέραν όλων των εποχών. Η δυσιδαιμονία οριάζει. Και δυστυχώς δεν πάνε μόνο άνθρωποι που δεν πλησιάζουν την Εκκλησία, αλλά και άνθρωποι που πάνε στην Εκκλησία και εξομολογούνται ακόμα. Έχονται και το εξομολογούνται.
Γίνεται σύγκριση λοιπόν. Οι πιστοί πάντως που γνώρισαν στο Κουγκό, Κουλουέζι, Λουμπουμπάσι, με κατέπληξαν με τη συμπεριφορά του. Ακούστε μερικά περιστατικά. Το πρώτο χωριό που πήγα να λειτουργήσω καθημερινή ήταν η ενορία του πρώτου Κουγκολέζου ιερέα, του πατρός Γερασίμου. Είναι αυτός με τα κόκκινα άμφια. Πρώτος στη σειρά εκδεξιών είναι ο πατήρ Κοσμάς. Τρίτος είναι ο πατήρ Ιάκωβος. Ο αγαθός αυτός Λεβίτης, ο πατήρ Γεράσιμος με τα κόκκινα, τύπος και υπογραμμός ιερέα, που όχι μόνο δεν έχει ανάγκη να ζηλέψει τίποτα από τους δικούς μας ιερείς, αλλά αντιθέτως εμείς έχουμε πολλά να διδαχτούμε από αυτόν, ειδοποίησε εν καιρός τους ενορίτες του και το πρωί, εκείνη τη μέρα που θα πήγαινε εγώ να λειτουργήσω, ο ιερός ναός του Αγίου Γερασίμου κατακλείστηκε από άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Η συγκέντρωση τόσου κόσμου από νωρίς τον όρθρο ήταν εντυπωσιακή. Διότι πολλοί από εμάς δυστυχώς νομίζουμε ότι ο όρθρος γίνεται και καταστασίδιο. Όχι για τους ανθρώπους. Αλλά πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι όλος αυτός ο κόσμος, προσέξτε παρακαλώ, ενώ σιγόψανε προηγουμένως, μόλις άρχισαν οι καταβασίες, ακολούθησαν πιστά τη χοροδία των τεσσάρων νέων, ωραιότατα έψαλαν μέχρι εκείνη την ώρα. Άλλαξε τη μία. Εδώ είναι μια χοροδία όχι τεσσάρων, αλλά 11 νέων, τους άλλους φαρμάσια. Και όλοι μαζί παρουσίαζε ένα χάρμα ακουστικής και μελωδίας. Το επόμενο. Έψαλαν ελληνικά, όχι μόνο τις καταβασίες, αλλά και την ιωτέρα. Στο κέντρο της Αφρικής, στο μακρινό Κογκό, να ακούς να ψάλουν όλοι, όλα τα εκκλησία μας, ύμνος στην Παναγία μας στα ελληνικά. Ήταν αδύνατο να κρύψω τη συγκίνησή μου. Σταμάτησα την προσκομιδή που έκανα εκείνη την ώρα και κατασυγκινημένος απολάμβανα το ανυπανάρχητο αυτό γεγονός. Για να είμαι ειλικρινής, έκλαιγα, διότι υποσιάστηκα από αυτό το γεγονός. Στο κέντρο λοιπόν του Κογκό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι συνεχίστηκε και η Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία κοινώνησαν οι περισσότεροι. Ο πατήρ Γεράσιμος αποδείχθηκε ανώτερος των πληροφοριών που είχα και αυτό. Κάθε Τετάρτη απόγευμα έκανα κοινή μικρή συνάντηση των πιστών στο Κογκολέζι μετά τον Εσπερινό. 40 λεπτά ανάλυση της Θείας Λειτουργίας και 30 λεπτά τους μιλούσα περί οικογένειας. Το πλήθος του κόσμου που παρακολουθούσε τις συγκεντρώσεις αυτές, αλλά προπάντως το ενδιαφέρον τους ήταν εντυπωσιακό και με κατέφυγε. Οι ερωτήσεις μετά τις εισηγήσεις αναλύσεις μου ήταν τόσες πολλές από άνδρες, γυναίκες και νέους, ώστε η μία ώρα γινόταν δυο και τρεις. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά τον Σπερνό και την ανάλογη ομιλία μου στον Μπουμπάση, πολύ υποχώρησες. Οι ιερείς, οι υποδιάκονοι και οι επίτροποι του ναού με τις ερωτήσεις τους με κράτησαν μέχρι τις 10:30 νυχτερή και με βουλημία, θα έλεγε κανείς, ρωτούσαν για να χορτάσουν και να λύσουν τις ποικίλες λειτουργικές και λατρευτικές απορίες. Και υπόψη ότι εκείνοι δεν κυκλοφορούν πρώτη νύχτα, φοβούνται τη νύχτα, αποφεύγουν να κινούνται τη νύχτα και λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά και λόγω καταστάσεων. Την νύχτα κυκλοφορούν στρατιώτε κυρίως και αστυνομικοί. Και όμως αυτή με κράτησε μέχρι τις 10:30. Τρίτο επεισόδιο. Μια μέρα, μια ομάδα πιστών μια συνοικία του Κουβέζη μου είπαν ότι κάνουν σύμμαχοι κάθε Σάββατο απόγευμα με μελέτη της Αγίας Γραφής, έρανο για τους έχοντας ανάγκη και λοιπές συζητήσεις. Την ώρα του μεγάλου σπερνού. Αισθάνθηκα ότι μου αποκάλυπταν μία παρασυναγωγή που γινόταν την ώρα του μεγάλου σπερνού, σκόπιμα ενδεχομένως ή κατ' επίδραση προτεσταντική. Αισθάνθηκα τη σοβαρότητα της καταστάσεως και την ευθύνη μου
με αποτέλεσμα να στυλιτεύσω τη συγκέντρωσή του, που μπορούσε να οδηγήσει σε εκτροπή ή αίρεση. Οι άνθρωποι, βλέποντας την αυστηρότητα με την οποία τους αντιμετώπισαν, δέχτηκαν την πρότασή μου. Η συγκέντρωση να γίνεται Κυριακή απόγευμα μετά τον Ισπερνό, παρουσία ιερέ. Την Κυριακή λοιπόν μετά τον Ισπερνό πήγα στη σύναξή του. Με υποδέχτηκαν με φωνές, τραγούδια και χειροκροτήματα, ρένοντάς με λουλούδια και χειροκροτώντας. Όταν μπήκαμε στο σπίτι, κάτσαν γύρω μου 15 άντρες και 25 περίπου γυναίκες. Ένας δε από όλους έλαβε το λόγο και είπε: «Δοξάζομαι το Θεό για τη σύναξη που επέτρεψε να γίνει και δεχτήκατε να παραβρεθείτε. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι σας φώτισε να δείτε το λάθος μας για τη συνάξη του Σαββάτου. Και ευχαριστούμε και εσάς διότι μας πείσατε. Ζητούμε δημοσίως συγγνώμη και σας υποσχόμαστε ότι θα ακολουθήσουμε τις εκκλησίες». Αγαπητοί μου, είναι αδύνατο να φανταστείτε το κλίμα που δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή μέσα στην αίθουσα. Η ταπεινή αυτή και ανέλπιστη για μένα ενέργεια των πιστών που κολέζω προσήλκησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε πνευματικά και εξελίχθηκε σε μια πολύ πολύ ευλογημένη σύναξη. Άκουγαν και κυριολεκτικά ρωφούσαν ότι ο Θεός φώτιζε τον ομιλητή να τους δώσει κατά την προαίρεση της καρδίας. Και σας ερωτώ, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες απλές και ταπεινές ψυχές, τέτοιους κομπολέζους, είναι δυνατόν να μην εκμαλωτιστείς από τις καρδιές τους? Σε αυτόν τον κόσμο, με τις απλές και λευκές καρδιές, απευθύνεται η ιεροδοκτωρία στο κοπό και ο Ευαγγελισμός συνεχώς και περισσότερων γηγενών, αλλοθρήσκων και αλλοδόξων, έχει σκοπό τη σωτηρία. Σκοπός που ταυτίζεται με τη σωτηριολογική αποστολή του Κυρίου Μόνος Χριστού. Και αγωνίζονται οι άνθρωποι του κλιμακίου του Κουλουέζη με όλες τις δυνάμεις τους, υπεράνθρωπα θα έλεγα, στο πολύ μεγάλο αυτό και έφορο αμπελώνα του Κυρίου, ζητώντας απεγνωσμένα και σε όλα τα μήκη, κύματος, βοήθεια από όλους τους πιστούς και συνειδητούς χριστιανούς, διότι την αποστολή τη βλέπουν και ως εντολή του Θεού, και είπε να αυτής κηρύξατε το Ευαγγέλιο, πάση αυτής, την αποστολή τη βλέπουν και ως οφειλή, έλυσιτε και βαρβάδες, σοφίστε και ανοίτης, οφειλέτης είμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι οφειλέτης, άρα το βλέπουν και ως οφειλή, αλλά και ως ανάγκη. Εάν γάρ ευαγγελίζομαι, ανάγκη γάρ με επίκειται. Και αδύνατον, είναι αδύνατον να μην ευαγγελίζομαι. Την επόμενη. Η Αναποστολή λοιπόν είναι εντολή του Θεού για όλους μας, είναι οφειλή αλλά και ανάγκη. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι της Αναποστολής αισθάνονται ότι από καμιά από τις τρεις αυτές υποχρεώσεις δεν εξαιρείται κανένας πιστός χριστιανός, και επειδή ο Θεός είναι ο πρώτος Ιεραπόστολος, έκανε το σχέδιο της οικονομίας, έκανε την εκλογή του περιουσίου λαού, έκανε την ανθρώπισή του και καθοδηγεί την εκκλησία του μετά για πνεύμα. Απευθύνονται οι άνθρωποι του Κονγκό προς όλους μας, με φωνή δυνατή, γεμάτη αγάπη και ελπίδα. Ενδιαφερθείτε αδελφοί, τρέξτε, βοηθήστε, γίνετε σκεύη εκλογής του Ιησού Χριστού και ασχοληθείτε με την Αποστολή. Είτε τον επανευαγγελισμό των χλιαρών χριστιανών, μέσα στη πατρίδα που ζούμε, είτε με τον ευαγγελισμό των αλλοθρήσκων. Αισθανθείτε την ανάγκη του ευαγγελισμού πάντων των εθνών. Αυτό φωνάζουμε από την Αφρική όλοι οι Αποστολοί και όλοι οι Αποστολοί από όλο τον κόσμο. Η όλη προσπάθεια ευαγγελισμού των Κογκολέζων πραγματοποιείται από ένα δυστυχώς μόνο λευκό ιερέα. Υπάρχουν και άλλοι δυο μοναχοί στο Κονγκό, λευκοί. Ιερέας είναι ένας.
και από 30 γηγενείς ιερείς. Μαύρους, που σιγά στα κάποια διαστήματα όλο και αυξάνουν. Οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να καλύψουν τις ανάγκες των 100 περίπου υπαρχουσών ενοριών, που είναι διασκοπισμένες σε μια έκταση μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Η έκταση στην οποία δραστηριοποιείται το Κουλέζι έχει έκταση μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να κάνει ένας με 30 παπάδες. Τρέχουν όλοι χωρίς να μπορούν να καλύψουν ούτε και αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες πολλών ενοριών, μερικές από τις οποίες λειτουργούνται μόνο μια φορά το χρόνο, την ημέρα εορτασμού του Αγίου του Ναού. Ακούστε τώρα δύο επισκέψεις. Σε μια λοιπόν έξοδο μου από το Κουλέζι, μάλλον σε δύο εξόδους μου από το Κουλέζι, η μία προς τα δυτικά στη Μεσοκατάδα και άλλη στο Καμπούτζι και στη Μούσιμα, είχε πλήστες εμπειρίες, πρωτοφανείς και πρωτάκουστες. Προβλέπεται επίσκεψη στο ένα χωριό, που δεν φαίνεται εδώ πέρα, στο Κισότε, μεταξύ Κουλέζι και Κουμπούτζι, υπήρχε άλλο ένα χωριό. Πήγα εκεί πέρα το πρωί και έφτασα το μεσημέρι στο Καμπούτζι. Αλλά έτσι το πρόγραμμα. Λόγω δρόμου, που θα δείτε αργότερα τους δρόμους, φτάσαμε το απόγευμα, κατευθείαν στον Σπερινό. Εκεί κάναμε Σπερινό και θεία λειτουργία την επομένη. Αμέσως τη λειτουργία πήγαμε στη Μούσιμα, όπου μας υποδέχτηκαν και συνεχεία επιστρέψαμε πίσω στο Κουλέζι. Το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της αποστολής ήταν η ασυνήθιστη διαδρομή. Για τα 60 χιλιόμετρα που διατρέξαμε μέχρι τη Μούσιμα, χρειάστηκαν 3 ώρες κίνηση σε δρόμους με άδεια κατάσταση. Μπαίναμε σε λιμνούλες που συναντούσαμε χωρίς να γνωρίζουμε αν θα βγούμε. Αυτή η κατάσταση κρατήσει την περίοδο των βροχών. Και γι' αυτό, αυτά γινόντουσαν οι ανάλογοι του Ράβιλο. Και γι' αυτό οι κάτοικοι του δεύτερου και κυρίως του τρίτου χωριού της Μούσιμας είδαν την άφηξή μας, διότι δεν το περίμεναν να φτάσουν ποτέ εκεί πέρα με την κατάσταση που κρατούσε, την είδαν σαν ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, για συνέχιση, υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι. Αλλού έχουν χαλάσει και βλέπετε κομματόδρομο και παραπέρα άσφαλτο, προχώρα. Να άλλο δρόμο. Μπαίνεις σε αυτό το δρόμο. Ξέρεις αν θα έρθει σαν πέτρα. Οι περισσότεροι δρόμοι τέτοιοι. Ο προηγούμενος δρόμος που είδαμε άσφαλτος και κομματόδρομος και άσφαλτος είναι ο διεθνής δρόμος. Αυτός. Είναι ο διεθνής δρόμος που πάει από την Κισάσα τον Λουμπά, διανύει όλο το, αλλά έχει γίνει σε αυτό το χάλι. Προχώρα. Να λοιπόν, μπήκαμε και δεν βγαίναμε. Προχώρα. Πού να μας βγάλουν, σβρώχνανε τα παιδιά. Ευτυχώς από πίσω ερχόταν το φορτηγό μας. Συνέπεσε εκεί την ώρα το φορτηγό να έρχεται από μια αποστολή και μας τράβηξε τη λίπη. Να το φορτηγό. Μισή ώρα κάναμε για να βγούμε από εδώ. Εάν πηγαίναμε πιο δεξιά ή πιο αριστερά, θα μπαίναμε σε χειρότερο μέρος, γιατί είναι όλο νερό. Βάλτος. Γι' αυτό έχει και τα σπαρτά. Μισή ώρα κάναμε με τόσους που είχαμε εκεί πέρα και βοήθησε. Προχώρησε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το πρώτο λοιπόν είναι η διαδρομή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η πανηγυρική υποδοχή. Περιμένουμε ο κόσμος εκεί και προχωράει μια μικρή δεσποινίδα και μας προσφέρει λουλούδια. Και στα τρία χωριά η υποδοχή του Λευκού Ιερέα έγινε και γίνεται πολύ εντυπωσιακά. Αναμένουν όλοι στο προάβλιο του ναού, χτυπάει η καμπάνα με την άφηξή του χαρούμενα και όταν λέμε καμπάνα εννοούμε κάποιο σίδερο από κάποια ζάντα που το εξασφαλίζουν από εδώ από εκεί. Οι κάτοικοι, κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά, τραγουδούν και χορεύουν, κινώντας ρυθμικά τα σώματά τους, ρένουν τον επισκέπτη με λουλούδια και του προσφέρουν αυτοδέσμιο. Μουσική.
ευχαριστώ πάντα τον Γιώργο. Ο Πατριάρχος δεν είναι. Κάτι να προσφέρει, αλλά μόνο αυτά τα λίγα που έχουμε. Είναι μια δώρο, είναι μια, ένα αυγό πάνω σε, ένα, σε μια βάση από. Από από μαλακίδι και ένα λιονταράκι, ένα υποπόταμο. Ναι, αυτά προσφέρουν. Και τι άλλο είπε, μόνο αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξάντησα. Αυτή ήταν η προσφορά. Και μετά αυτή στο πανηγύρι. Ψάλλει και ο λαός, τα περισσότερα χωριά, κάθονται και σηκώνονται όλοι μαζί όπου χρειάζεται στη διάρκεια της εκκλησίας. Ενώ σε εμάς μερικές φορές λέει ο πατέρας, ο ιερέας, η ειρήνη πάση και άλλος αγρόν αγοράζει. Τα σκεφαλά συμμοκλίνονται. Μερικές. Αυτοί τα ξέρουν αυτά πράγματα. Επικρατείς η γη και αισθάνεσαι ότι κατά κάποιο τρόπο ζεις σε πρωτοχριστιανική περίοδο. Αυτό έγινε στα δύο πρώτα χωριά. Μετά τον Εσπερινό μίλησα με τη βοήθεια του πατρός Ιακώβ και όταν είπα στο εκκλησίασμα του χωριού Κισόβια, του πρώτου χωριού, ότι θα φύγω αμέσως για το Καμπούτζι, άρχισαν να διαμαρτύρονται, διότι ήθελα να μείνω περισσότερο κοντά τους, ώστε να υποβάλουν ρωτήσεις και αιτήματα για τις ανάγκες της συνορίας. Όμως έφυγα μετά από σχετική συνεννόηση και υποσχέσεις και έφτασα στο επόμενο χωριό, το Καμπούτζι. Ήδη αποδοχή από τους λίγους χριστιανούς. Ενώ παλιότερα, όπως μου είπαν, ήταν πολυπληθής ενορία. Επειδή όμως η μετάβαση ιερέων στο χωριό είναι δύσκολη λόγω καιρού, το χειμώνα είναι μαζεμένο. Το καλοκαίρι είναι σκορπισμένο αυτή και πηγαίνουν και δουλεύουν σε μακρινές αποστάσεις. Λόγω λοιπόν αδυναμίας να πλησιάσουν οι ιερείς στο χωριό, οι χριστιανοί μου είπαν χάθηκαν. Έτσι μου απήντησαν σε σχετική ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι έφυγαν σε άλλο τόπο και άλλοι άλλαξαν θρησκεία. Ναι, αγαπητοί μου, αυτό συμβαίνει, όπως είναι γνωστό, όταν οι χριστιανοί μοιάζουν ή ζουν ως πρόβατα μοιέπονται τη μέρα. Διασκορπίζω. Στον Καμπούτζι όμως πέρασαν μια ξέχαστη βραδιά, διότι από τους 5 άντρες και τις 7 γυναίκες που παρευρέθηκαν στον Εσπερινό, οι 10, τους 12 εξομολογήθηκαν στον πατέρα Ιάκωβο, και το πρωί από αυτού οι 8 κοινώνησαν. Του δύο δεν σε πετρέψει ο πατριάρχος να κοινωνήσουν. Μαζί με πολλά παιδιά. Στου δύο είπαμε δεν του επέτρεψε, ποιο ξέρει για ποιο λόγο. Αυτό σημαίνει ότι ο πατήρ έκανε σωστή δουλειά. Εν τω μεταξύ, μόλι σκοτίνιασε, οι κάτοικοι Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι άναψαν φωτιά. Επόμενο. Δείτε τον ναό και τραγουδούσε. Όταν πλησιάσαμε, σταμάτησαν και ανέμεναν, όπως τα λέγαμε εμείς, λόγω να γαστώ. Άκουγαν και ρουφούσαν ό,τι ο Θεός φώτισε να υποθεί. Και ρωτούσαν και άκουγαν και ξαναρωτούσαν με πολύ ενδιαφέρον, ενώ τα πρόσωπά τους με τις αντάβιες της φωτιάς έπαιρναν διάφορες μορφές και χρωματισμούς που με ανάγκαζαν να αισθάνομαι σαν σε όνειρο, σε φαντασία. Ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο, αξέχαστο, ανθρωπάντων, πολύ ευλογημένο. Ακούστε όμως και τη συνέχεια. Στο τέλος οι κάτοικοι πήγαν για ύπνο στις καλύβες τους. Ενώ οι δύο ιερείς πήγαμε στο ναό
διότι δεν υπήρχε άλλος κατάλληλος τόπος για μας, όπου σε μια γωνιά του ναού ο καθένας απλώσαμε το στρώμα από απολέξεις που κουβαλούσε μαζί μας και κοιμηθήκαμε στο ματσάδα, καλά κουκουλωμένοι, για να αποφύγουμε και τον αέρα που έμπαινε στο ναό από τα παράθυρα που δεν είχαν ακόμα κουφώματα, αλλά προπαντός από τα κουνούπια που τα εμπόδιζαν το αουτάν και το πράσινο φυτάκι. Στο επόμενο χωριό Μούσιμα φτάσαμε το μεσημέρι. Μας υποδέχτηκαν στη δύση του χωριού με τραγούδια και με πομπή φτάσαμε στην πλατεία. Εδώ είναι η πλατεία που βλέπετε. Μαζεύτηκε κάτω τα δέντρα. Εκεί μας ανέμενε σχεδόν όλο το χωριό. Λίγοι Ορθόδοξοι, πολλοί Παπικοί και πολύ περισσότεροι Προτεστάντες. Μαζί με το γηγενή ιερέα τους, οι Προτεστάντες, τους δασκάλους και το δημοτικό σχολείο τους. Με προσχώρησαν διάφοροι άρχοντες του χωριού. Ο Προτεστάντης ιερέας, ο δάσκαλος, ο δικός τους και ο Ορθόδοξος κατηχητής. Από αυτούς ο έπαρχος της περιοχής, όπως έτσι το ονομάζουμε, Παπικός στο θρήσκευμα, μίλησε πολύ κολακευτικά για την επίσκεψή μας και για τους Ορθοδόξους του χωριού και πρόσθεσε. Θέλουμε στην περιοχή μας να ζούμε όλοι, όλων των θρησκευμάτων, αδερφωμένοι και αγαπημένοι, για να προοδεύουμε. Γι' αυτό αλληλοβοηθήμαστε. Σας παρακαλώ λοιπόν να βοηθήσετε και εσείς τους Ορθόδοξους του χωριού Μούσιμα, που η εκκλησία τους γκρεμίστηκε λόγω των πολλών βροχών για να χτιστεί νέα. Λόγω των πολλών βροχών, η πλυνθός του ναός γκρεμίστηκε. Και ο Προτεστάντης ζητούσε από μένα να τους βοηθήσω. Αυτά είπε ο Πέρακος. Και εγώ προ αυτής της μη αναμενόμενης εξελίξεως, καθώς κανένας νωρίτερα δεν μου είχε πει ότι θα μου βρεθούν όλοι μαζί, τάξη. Όσα σκεφτόμουν να πω δεν τέριαζαν πλέον λόγω της υποδοχής των ομιλιών και προπαντός λόγω της παρουσίας τόσων ανθρώπων όλων των δωμάτων. Αρκέστηκα στο να τους ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή, να τους συγχαρώ για την αδελφοσύνη που αναπτύσσουν μεταξύ τους, εφόσον ο Θεός αγάπησαι, και να τους υποσχεθώ βοήθεια για το γκρεμισμένο πράγμα την ΟΟΜ, την οποία θα συγκέντρωνα με την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Μετά την προσφώνησή μου, ο Έπαρχος πήρε πάλι το λόγο και είπε: Μπορείτε να το διαβάσετε χρονοτοπό. Πάντοτε θαύμαζα τις δύο προς Θεσσαλονικής επιστολές του Αποστόλου Παύλου και ήθελα και θέλω να γνωρίσω τη Θεσσαλονίκη. Τώρα δοξάζω τον Θεό διότι γνώρισα έναν ιερέα από τη Θεσσαλονίκη. Ακούτε τι είπε και πώς αισθάνεται ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας άρχοντας του Κουγκό, μαύρος στο χρώμα αλλά λευκός στη ψυχή. Πέστε μου σας παρακαλώ, εάν είναι δυνατόν τέτοιοι Κουγκολέζοι, να μην φρονιάζετε στην ψυχή σου και να μην την κατακτούν. Και ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι αν σε αυτούς διαθέσουν περισσότερο χρόνο, τους άρχοντας εννοώ, και αγάπη, δεν τους φωτίσει ο Θεός να προσθέτουν στην αληθινή πίστη. Φαντάζεστε και τον αντίκτυπο από τέτοιες βαφτίσεις. Θυμηθείτε πως μεταστράφησαν ολόκληροι σλαβικοί λαοί όταν οι άρχοντές τους έγιναν χριστιανοί. Ένα άλλο επεισοδιακό περιστατικό που έζησε στον Κογκό, γεμάτο ανεπανάληπτες εμπειρίες, δυσάρεστες αυτή τη φορά, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες, είναι αυτά που συνέβησαν κατά την επίσκεψή μου στο χωριό μου του Κατάντα. Κοιτάξτε από πού έπρεπε να περάσουμε για να φτάσουμε στην Ιησού Κατάντα. Είπαμε δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί να περάσει. Μπαίνει το βάλτος και εκεί μένει το αυτοκίνητο για τα ζήτητα. Απέχει αυτό 61 χιλιόμετρα από το Κουλέζι και κινούμενοι νότιο-δυτικά
Φτάσαμε σε αυτό, 4 ώρες κάναμε, 60 χιλιόμετρα. Λόγω κακής της καταστάσεως του δρόμου. Μετά συνεχίσαμε, επειδή είχαμε χρόνο λίγο, για το επόμενο χωριό Καγγέλια, στο οποίο ποτέ δεν φτάσαμε. Διότι σε απόσταση 5 χιλιόμετρα από αυτό, με το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιούσαμε αυτή τη φορά, λόγω μεγάλης υποδυνάμεως, γι' αυτό το πήραμε μαζί μας, δεν κατορθώσαμε να περάσουμε μια λιμνούλα από αυτές που σας έδειξα, που υπήρχε στον δρόμο και κολλήσαμε στο μέσο. Ήταν βούρκος. Οι υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες που καταβάλαμε για 2 ώρες από βραχίστη, μαζί με τους συγγενείς που ήρθαν από τα 2 χωριά γιατί μάθανε ότι κολλήσαμε, απέβησαν άκρατες. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε λόγω σκότους και να συμβιβαστούμε με το απρόσμενο και ανεπιθύμητο αυτό γεγονός, παρότι βρισκόμασταν μέσα σε δάσος ζούγκλα. Το πρωί συνεχίσαμε για άλλες 4 ώρες τις προσπάθειες. Και όταν τελικά κατορθώσαμε να βγούμε από τον βούρκο, όλοι πανηγυρίζαμε. Εγώ βλέποντας τον τόπο που γενικτέρευσαν, σκεφτόμουν ότι έμεινε αιχμάλωτο στο όχημα όλη τη νύχτα, διότι γύρω από το όχημα υπήρχε λίμνη, ότι μόλις άρχισαν σκοτεινιάζει άρχισαν οι επιθέσεις των κουνουπιών, σε ό,τι γυμνο βρίσκανε, και ότι γλίτωσα από αυτές χάρη στο αουτάν που κυριολεκτικά το περιλούστηκα. Καθώς σκεφτόμουν και ότι τα λησμόνητο αυτό βράδυ κοιμήθηκα στη ζούγκλα, χωρίς ταζάν βέβαια, εγώ στη θέση του οδηγού, συνοδηγού, μαζί με τα κουνούπια, ενώ η λυπή στην καρότσα του φορτηγού. Εδώ πέρα ο Βασίλης, ένας από τους βοηθούς, μαζί με τα παπούτσια, τις κάλτσες και τα παντελόνια, πλένε από τις λάσπες που είχαμε στην προσπάθεια να βγάλουμε το αυτοκίνητο από τον βούρκο. Επειδή όμως πέρασε, σταματώ τις περιηγήσεις σας με τις εμπειρίες και περιπέτειες μου στον κοκό. Παρέρχομαι και το πρόβλημα των ναών που αλλού δεν υπάρχουν, αλλού θέλουν επισκευή και αλλού αντικατάσταση, διότι είναι ή μικρή πλέον ή πλήθυνη και κατάλληλη, πρόβλημα που δημιουργεί πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στην Ιεραποστολή, αλλά και πιέσεις των κατοίκων προς τους υπευθύνους για να χτιστούν νέοι. Παρακολουθήστε μερικούς ναούς. Αυτός είναι ο ναός του Κουλέζη. Είναι καταπληκτικός ναός με αγιογράφηση από την αδερφή Θέκλα, τη μαύρη αυτή μοναχή, ο οποίος ναός χτίστηκε από τους Έλληνες που ζούσαν κάποτε. Έτσι χτίστηκε ο επόμενος ναός, από τους Έλληνες που υπάρχουν στο Βουμπάτε. Ο πρώτος ήταν του Αγίου Γεωργίου, αυτός είναι της Παναγίας. Χτίστηκαν από τους Έλληνες, οι οποίοι κάποτε υπήρχαν πολλοί. Αλλά οι εφήλοι πόλεμοι τους ανάγκασαν, δηλαδή τους πήραν τις περιουσίες, τους δήμησαν, άλλους σκότωσαν, τελικά φύγανε. Στο Κουλέζι τώρα δεν υπάρχει κανένας Έλληνας. Έρχονται και φεύγουν μερικοί. Εδώ στο Λουβουμπάσι υπάρχουν πολλοί Έλληνες, δηλαδή περίπου 200, και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Εδώ είναι ένας ναός που χτίστηκε από τους Ερμοστόλους. Με σκεπή απλή. Τριγωνική. Και με λαμαρίνωση από πάνω. Και αυτός είναι ναός. Τέτοιος ναός γκρεμίστηκε στη Μούσιμα. Τώρα έχει χτιστεί στην αντικατάσταση αυτού του ένας καινούριος ωραίος ναός. Επόμενο. Μάλιστα. Και έρχομαι όσο γίνεται πιο συνοπτικά σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα που φέτος έγινε εντονότερο. Εννοώ την ίδρυση και λειτουργία από την Ιεραποστολή σχολείων, δημοτικών και γυμνασίων. Από 7 ετία η Ιεραποστολή οργάνωσε και έδεσε σε λειτουργία στο Κολέζι δικό τη εξατάξιο γυμνάσιο. Ενώ δημοτικά ίδρυσε νωρίτερα σε πολλές χωριά, στα οποία φοιτούν παιδιά όλων των δωμάτων. Με πολύ φθηνό. Πολύ φθηνά δίδαξη. Πέρσι λοιπόν, δηλαδή όταν λέω πέρσι εννοώ το 1999, το 1997,
οι απόφοιτοι του γυμνασίου, οι πρώτοι απόφοιτοι του γυμνασίου της Ιεραπροστολής, πρότευσαν στις παγκοπολέσκες εξετάσεις. Και τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις το λέγανε και το ξαναλέγανε, ότι η μισιόν Ορθοδόξ ήρθε πρώτη. Και αυτό συνεχίζει να γίνεται κάθε χρόνο. Με έναν θαυμαστό τρόπο. Πάντα βγαίνουν πρώτοι στις παγκοπολέσκες εξετάσεις. Αυτό όμως έχει συνέπεια το ότι όλοι τώρα λένε κάντε μας και μας σχολεία. Να μορφωθούν τα παιδιά μας και να πετυχαίνουν στα πανεπιστήμια. Κάντε μας ορθόδοξο. Και αυτό είναι εύκολο. Αλλά πού θα βρει δασκάλο. Πού θα βρει έναν λευκό δάσκαλο συνταξιούχο να πάει να κάνει το διευθυντή. Που πρέπει να ξέρει και καλύτερα. Τις βάσεις πάντως στην Ιεραποστολή αυτή, στα σχολεία αυτά, την έβαλε η Ελληνίδα συνταξιούχος δικιάρχης, κυρία Φτέρτη Λία. Α, εδώ πέρα οι μαθητές έχουν βάλει στα κεφάλια τους αλεύρι. Έτσι πανηγυρίζουν την επιτυχία τους. Στην επόμενη. Και εδώ το ίδιο, με τον καθηγητή, τον διευθυντή του γυμνασίου στη μέση. Τον Γιώργο Γκόη. Πάμε παρακάτω. Να, κυρία Φτέρτη. Δεξιά είναι ο Μωυσής που μεταφράζει, έχει ζήσει στην Ελλάδα στο μοναστήρι και έχει μάθει ελληνικά για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και αριστερά είναι ο πατήρ Νεκτάριος, δάσκαλος, ένας καταπληκτικός παπάς, νέος. Και φέρε επίση. Έτσι ανέβηκε το κύριο της Αποστολής και σε αυτό το θέμα, όπως και στα άλλα, και όλοι πλέον ζητούν στις ενορίες τους να δημιουργηθούν σχολεία. Συνέχιση. Πολλά μπορούσαν και μπορούν να συντελεστούν ιεραποστολικά στο Κονγκό. Ο Αμπελώνας στο Κονγκό είναι απέραντος, με τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες. Χρειάζονται όμως άνθρωποι. Διδί ανθρώπων. Ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Χωρίς κατάλληλο επιτελείο. Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Και στην περίπτωση της Ιεραποστολής, δεν είναι επιθυμία, αλλά εντολή του Θεού. Οφειλεί το πιστό και προπαντός ανάγκη και ευαγγελισμού. Εάν κάποιος δεν αισθάνεται αυτή την ανάγκη, πρέπει αγαπητοί μου να προβληματιστεί και να ανησυχεί. Εφόσον δεν έχει χάσει απλώς κάποια ευαισθησία, δεν έχει παραμελήσει κάποιο καθήκον του από τα πολλά, αλλά κινδυνεύει να χάσει την ευαισθησία, το καθήκον του. Διότι η Ιεραποστολή, όπως το σημειώσαμε στην αρχή, για τους πιστούς που κοινωνούν και μετέχουν στη Θεία Ζωή και Αγάπη, είναι ψυχική ανάγκη. Πρέπει να είναι ψυχική ανάγκη. Πρέπει να είναι πόθος να κάνουν και τους άλλους ανθρώπους συμμέτοχους στη Θεία Ζωή και Αγάπη. Διαφορετικά, κινδυνεύουν αγαπητοί μου να συναρτηθούμε χωρίς μάλιστα να το αισθανόμαστε, μαζί με αυτούς που δεν μετέχουν και δεν κοινωνούν στη Θεία Ζωή και Αγάπη, επειδή δεν έχουμε πάθει την καλή αλλίωση. Όταν πάσουμε πρώτα ήδη με τη μετάνοια και την προσωπική άσκηση, τότε είμαστε σε θέση να καλούμε και τους άλλους στην ίδια ζωή. Είναι δυνατόν να είναι κανείς νεκρός λόγω του πανθότου και συγχρόνως να γίνεται αφορμή άλλοι να ζωοποιηθούν? Αγαπητοί μου, πιστότητα στην Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει αποδοχή και αιμονή στο παγκόσμιο όραμα και την αποστολική ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο ταρασσόμενο κόσμο. Πορευθέντες σου μαθητεύσονται πάντοτε έτσι. Όραμα που δεσπόζει και στη διδασκαλία και στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Εάν στην πράξη δεν έχει μεγάλη εφαρμογή και παραπελείται το όραμα αυτό, ίσως οφείλεται στην αποδοχή και επίκληση της λαϊκής παροιμίας. Όταν μια αυλή σου διψά, μη ρίχνεις το νερό έξω. Έτσι λένε μερικοί. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί μου, ότι η αυλή μας δεν είναι άλλη από την αυλή του Χριστού. Και σύμφωνα με την Ορθόδοξη Δασκαλία και Λατρεία, η αυλή αυτή είναι όλος ο κόσμος. Επομένως, πρέπει να δεχτούμε ότι αδιαφορία για την Ιεραποστολή σημαίνει άνεση της Ορθοδοξίας. Και ότι συμμετέχουμε στην Ιεραποστολή είτε επαναπαγγελιζόμενοι στους αδελφούς μας που είναι στην αυλή μας,
μέσα στις πόλεις μας και μέσα στο σπίτι μας, είτε ευαγγελιζόμενοι τους αδελφούς μας στο Κονγκό και στα πέρα της Οικουμένης. Αυτό δεν σημαίνει ότι καλούμεθα όλοι να τρέξουμε στο Κονγκό ή σε διάφορα ιεραποστολικά σύνορα, αλλά επιβάλλεται όλο και περισσότεροι να παίρνουμε την απόφαση να διακονούμε και στην εξωτερική ιεραποστολή, έστω και για μια περίοδο της ζωής μας, όπου και όταν μας οδηγήσει ο Θεός. Όσοι δεν ευλογηθούν ιδιαιτέρως ώστε να αποκτήσουν στην πράξη και αυτές τις εμπειρίες, μπορούν να συμμετέχουν ενεργητικά με τη σκέψη, με την προσευχή, με την οικονομική του συμβολή, με την ορθή τους τοποθέτηση στα προβλήματα της εξωτερικής αποστολής και τη συμπαράσταση βοήθειά τους προς τους ιεραποστολικούς συνδέσμους της Θεσσαλονίκης που πρωτοστατούν πανελληνίως στο θέμα αυτό και είναι γνωστοί παγκοσμίως. Η διάσταση αυτή της παγκοσμιότητας, της υποχρέωσης να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη, δεν πρέπει να θεωρείται κάτι το συμπληρωματικό στην ορθόδοξη σκέψη μας. Κάτι που αν θέλει κανείς το ακολουθεί, αν θέλει το παραμερίζει. Όχι. Αποτελεί βασικότερο συστατικό της ορθόδοξης διδασκαλίας και συνιστά καθοριστικό παράγοντα της εκκλησιαστικής δράσης μας και ζωής. Χωρίς να παραμελήσουμε τις υποχρεώσεις μας εκεί όπου ζούμε, χωρίς να παραμελήσουμε τις υποχρεώσεις μας, έχουμε τη συνδυαστική δυνατότητα, κατά την εντολή του Κυρίου, να γίνουμε μάρτυρές του και στην Ιερουσαλήμ και εν πάση στη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Εδώ τελειώνει η διάλεξη για αυτό το θέμα. Θα τρέξουμε λίγο, όχι ακόμα, να δούμε μερικές ακόμα διαφάνειες. Εδώ είναι η έξοδος από τον ναό για να πάμε να κάνουμε ορτήσεις. Προχώρα. Μαζεύτηκε ο κόσμος με τα μωρά τους και οι μεγάλοι που θέλησε να βαφτιστούν. Προχώρα. Μάζεσαι με τα μωρά. Ο πατήρ Μελέτιος Χρή. Προχώρα. Εδώ οι ιερείς οι οποίοι αναλαμβάνουν όλη μια αποστολή για να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία. Να, το βαθιστήρι σε σχήμα σταυρού, όπως συγκρίνονται στην χριστιανική εποχή, και ο πατήρ Μελέτιος βουτάει το πρώτο βρέφος. Δεύτερη βουτιά. Και η τρίτη. Όλο μέσα. Συνέχιση. Μετά όσοι έχουν κανονίσει, παντρεύονται. Και μπορούν να γίνουν παπάδες, εφόσον έχουν βαθιστεί. Σας αρέσει την ύφη. Προχώρα. Μετά οι ιερείς και νιώπαντροι έρχονται στο τραπέζι της Αποστολής. Οι άλλοι φεύγουν. Με τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα. Είναι το αυτοκίνητο της Αποστολής που κάνετε τις διευκολύνσεις. Και όταν τελειώσουν όλα, πάμε και στο κτίριό μας, το οποίο είναι και αυτό κτίριο των Ελλήνων που έκαναν. Εδώ βλέπετε την παπαριά να πηγαίνει. Ήμασταν οι τρεις και τρώγαμε κάθε μέρα. Και συνέχισε έτσι. Εγώ έβγαζα τις φωτογραφίες, δεν τρώγα. Προχώραμε. Σε μια επίσκεψή μας σε ένα χωριό, η παπαριά μοιράζει φούσκες στα παιδάκια. Αλλά τα βάλαμε μέσα γιατί δεν μπορεί να τα μοιράσει αν δεν τους βάλει στην μια σειρά. Πέφτουν όλα μαζί πάνω. Σαν τις μέγιστες. Προχώρα. Στον δρόμο που πηγαίναμε είναι με αυτό. Το βλέπετε, τι είναι. Τερμίτες. Τα βελμίγια βγάζουν χώμα και κάνουν αυτό το σχήμα. Εδώ μέσα, αν πας και τον γκρεμίσεις, κάηκες. Πέφτουν όλα πάνω, σε τσιπάνε και πεθαίνεις. Και έτσι δεν πειράζουν καθόλου τα βελμίγια. Κάποτε, εδώ είναι η φάρμα που βγάζει το καλαμπόκι πολλούς τόνους. Το έχει οργανώσει ο πατήρ Μελέτης που το βλέπετε στο slide. Το έχει οργανώσει κατά τρόπο θαυμαστό και βγάζουν τόνους τα οποία άλλα τα αξιοποιούν για να τα πάνε και μοιράζουν στους εργάτες που εργάζονται στην Αποστολή και άλλα τα πουλάνε για να έχουν έσω. Προχώρησε. Εδώ έχουμε 31 Ιανουαρίου.
την γιορτή των Αγίων των Τριών Ερχών. 30. Ετοιμάζονται για την παρέλαση. Που κάνουνε, μόνο εμείς κάνουμε τέτοια παρέλαση. Οι Ορθόδοξοι. Και περνάμε μέσα από την πόλη και ο κόσμος κάθεται και μας καμαρώνει. Προχώρησε. Εδώ μπροστά είναι η ΖΟΚ. Είναι η, η χριστιανική νεολαία. Με τις ιδιαίτερες στολές. Προχώρησε. Να και ένα άλλο μεταφορικό μέσο. Έχει μέσα και εμπορεύματα και ανθρώπους μέχρι και την κορυφή από πάνω. Προχώρα. Να πως είναι δεμένο το παιδί στην πλάτη. Το δένουν έτσι και κάνουν ό,τι θέλουν. Εκεί την ημέρα που πρωτοπήγα, η μαέστρος είχε το μωρό στην πλάτη και έδειχνε την κοροδία. Άλλες φορές πηγαίνει στην αγορά. Άλλες φορές κρατάει στο κεφάλι το εμπόρευμά τη και το παιδί στην πλάτη και πάει τα πουλάει στην αγορά. Και άλλες φορές κάτι. Άλλη μια σκάφη. Προχώρα. Εδώ χτίζουν μια νέα πτέρυγα για να μπαίνουν τα σεμινάρια οι νέοι που έρχονται για να τα παρακολουθήσουν, να έχουμε άνοιγες αίθουσες. Εδώ ένας νέος ναός που με μιλείτε και έχει τελειώσει τώρα αυτός ο ναός. Και εδώ είναι αποχαιρετισμός. Όταν έφευγα την τρίτη φορά από το κουλέζι, ο πατήρ Νεκτάριος, που σας έδειξα μια στιγμή στη φωτογραφία μαζί με την κυρία Τέρφη, μίλησε πολύ συγκινητικά, τα μετέφραζε ένας και τον καταλάβαινε τι λέει, και ο κόσμος φώναζε. Γιατί φεύγετε, λέει πατέρα Γιώργη, εκεί υπάρχουν τόσοι ιερείς. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Γιατί φεύγετε, καθίστε εδώ. Εμείς σας έχουμε ανάγκη. Και κλείνω. Καλό ήταν να φύγω. Και δεν πάει άλλο. Αλλά αν θέλει κανείς να πάει, πρέπει να είναι συνταξιούχος. Επομένως, οι ιερείς, οι σημερινοί εδώ που είναι, ξέρουν. Έχει άλλο σλάιντ. Αυτή είναι η ερώτηση που μπορείτε. Εμπειρίες και προβληματικές. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και συνεχίζω. Δίνετε κάποια ιδέα μαζί με διαφάνεια. Ο κύριος Πρόεδρος λέει ότι υπάρχουν και ερωτήσεις. Υπάρχει κανένας που θέλει όσοι είναι να φύγουν μπορούν να φύγουν. Ελεύθερα. Άνευ φόβου και πάθου. Επομένως, τις σημερινές διάλεξεις, όσοι έχουν κάποιες απορίες, κάποιες ερωτήσεις από τα όσα εκπαιδευτικά μας παρουσίασε ο πατήρ Γεώργιος, να απευθύνουν τον λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρακών. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, διότι συμπεριέλαβε και το Σύλλογο Θρακών μεταξύ των άλλων συνδιοργανωτών συλλόγων της παρούσης εκδήλωσης. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Γεώργιο και να τον ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία περιγραφή του ιεραποστολικού έργου που μας έκανε στη μακρινή χώρα της Αφρικής. Ένα έργο πραγματικά θαυμάσιο που πέρα από την θρησκευτική και θεολογική του σημασία έχει και εθνική και πολιτιστική, δεδομένου ότι παράλληλα με την χριστιανική πίστη μεταδίδεται και το φως του ελληνικού πνεύματος, από το οποίο είναι γεμάτος ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθοδοξία. Αξίζουν συγχαρητήρια στους πρωτοπόρους της εξωτερικής Ιεραποστολής που κάτω από αντίξωες συνθήκες και χωρίς επίσημη αξιόλογη βοήθεια από την επίσημη Εκκλησία ανέλαβαν αυτό το έργο και θυμάμαι τον Παπασαραντόπουλο, τον οποίο ανέφερε ο πατήρ Γεώργιος και τον Χαρίτωνα Πνευματικάκη, τον Αρχιμανδρίτη, που επί 10 και πλέον έτη ήταν ιεροκήρυκας εδώ, στην Ιερά Μητρόπολη Κύπρος.
Τον θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια και ακούσαμε ότι η γέροντας πήγε και ανέλαβε αυτό το έργο. 65 χρόνια είπαμε. Ναι, 75 χρόνων, βεβαίως. Ήταν δραστήριος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα κηρύγματά του και έπειτα δέρμα πατάει μνήμη, μετετέθη στην Μητρόπολη Κυρκής, είναι πια τα πολλού και μετά στο εξωτερικό. Κάνω τη διαπίστωση ότι παρά το γεγονός ότι η εξωτερική αποστολή αποτελεί βασικό χρέος του κάθε χριστιανού, όπως ακούσαμε, ιδιαίτερα βέβαια των κληρικών και πολύ πολύ ιδιαίτερα της επίσημης εκκλησίας, προηγήθηκε και εδώ η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο ζήλος κάποιων ενθουσιωδών κηρύκων που ανέλαβαν αυτό το έργο. Και ρωτώ, η επίσημη εκκλησία πώς βοηθάει το έργο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Είπε ο πατήρ Γιώργιος ότι και περιστασιακά θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Και οι κληρικοί και εμείς οι εκπαιδευτικοί, ο συνταξιούχοι ή και η ενεργεία, εάν υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση και πρωτοβουλία από την επίσημη εκκλησία. Οι γιατροί έχουν την υποχρεωτική θητεία στα αγροτικά ιατρεία. Δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον άγαμοι κληρικοί να πηγαίνουν να υπηρετούν κάποια χρόνια βάσει ενός προγράμματος που θα εκπονούσε η εκκλησία. Έκανα αυτό το προβληματισμό. Παρακολουθώ το έργο της Ιεραποστολής, όχι μόνο διότι υπήρξε επί χρόνια θεολόγος και δίδασκα το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά και διότι έπαιρνε ενεργό μέρος στην δραχμή της εξωτερικής Ιεραποστολής που κάναμε στα σχολεία. Είχε συμβολικό νόημα βέβαια, αλλά ήταν κάτι πολύ σπουδαίο για καλή ιδέα της Εκκλησίας. Και δεν ξέρω αν η επίσημη σήμερα Εκκλησία αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες και κατά πόσο ενισχύει υλικά, οικονομικά και είναι σε θέση να το κάνει η Εκκλησία, διότι έχει τεράστια περιουσία και τεράστιες δυνατότητες να αντλήσει από τους πιστούς. Όλες οι εκκλησίες που χτίζονται με τις δωρεές των πιστών. Καρπός της χριστιανικής ευσέβειας των πιστών. Αν έπαιρνε η Εκκλησία μια τέτοια πρωτοβουλία, θα υπήρχε ζωντανή και πολύ σπουδαία η παρουσία της Ορθοδοξίας, διότι από τα στοιχεία μας έδωσε ο Πάτερ Γεώργιος, μας είπε ότι είναι 200.000 Ορθόδοξοι. Και αν θυμάμαι καλά, 30% είναι Προτεστάντες, 30% Καθολικοί και 40% Ιδωλολάτρες. Και μια, και μια ερώτηση. Κατά πόσον αντιδρούν οι πιστοί εκεί, ο παδί της ιδωλολατρίας, στο ιεραποστολικό έργο της Ορθοδοξίας ή οι οπαδοί των ιεραπόστολων των άλλων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας και της Προτεσταντικής, οι οποίοι πρωτοστάτησαν και παράγουν έργο πολύ σπουδαιότερο, αν και άφησαν κακές εντυπώσεις, διότι συνδέθηκε η εξωτερική αποστολή από τις άλλες εκκλησίες με την απεικιοκρατία και την εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Πριν δώσω το λόγο στον πατέρα Γεώργιο, θα ήθελα να πω ότι στην κουβεντούλα που είχαμε ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, μου είπε ο πατέρα Γεώργιος ότι ας μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι, ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον πλησίο μας και γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο. Πάμε, πατέρα Γεώργιο. Όταν οι Ευρωπαίοι φτάσανε στο Κονγκό, ήταν οι περισσότεροι παπικοί. Επομένως, οι πρώτοι χριστιανοί που έγιναν στον Κονγκό ήσαν Ρωμαιοκαθολικοί. Αλλά επειδή κυρίως εκμεταλλεύτηκαν τον λαό, σιγά σιγά άρχισαν να χάνουν και έτσι πήραν μπρος και προώθησαν οι Προτεστάντες, οι οποίοι τους πέρασαν σε πληθυσμό. Και είπα ότι είναι 30% τώρα οι παπικοί, που μου το επαναβεβαίωσε τώρα ο πατήρ Ιάκωβος που ήρθε από τον Κονγκό, και 40% είναι οι Προτεστάντες. Διότι θα αναπτύσσουν περισσότερες παραπιάδες των Προτεσταντών οι ιδιαίτερες δραστηριότητες. Και οι ιδιαίτερες δραστηριότητες είναι ότι τους μαζεύουν και τους δίνουν μουσική και ένα κομμάτι ψωμί
Και φεύγοντας μας δίνουν και 5.000 φράγκα. 5.000 φράγκα είναι 1,5 δολάρια. Και αυτοί πηγαίνουν για να πάρουν τα 5.000 φράγκα. Χορεύουν από το πρωί ως το απόγευμα και φεύγουν. Και έτσι τους αφήνουν να έχουν όσες γυναίκες θέλουν, παρότι είναι προτεστάντες, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μαζεύουν κόσμο. Οι άθρησκοι, αυτοί οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες και πιστεύουν στα είδωλα, αυτοί μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει, όταν έχουν επαφή με χριστιανούς, οποιοδήποτε δόγματος, προβληματίζονται και όπως ο Τάμπου σας είπα, κοιτάζουν να πάνε ή στους προτεστάντες, ή στους παπικούς, ή στους ορθοδόξους. Εκείνο που συγκινεί είναι η ζωή. Και όχι τα λόγια. Αυτό που ισχύει και στην πατρίδα μας. Εάν πείσεις κάποιον να γίνει συνειδητός χριστιανός, βγαίνει από το γραφείο ή από το ναό, έρχεται ένας λογισμός πονηρός και του πονηρού και τον αντρέπει, ενώ αν συγκινηθεί από τη ζωή μας, αυτό δεν αντρέπεται με τίποτα. Εχθές μου έλεγε ένας στην Θεσσαλονίκη ότι αύριο λέει αυτή να εξομολογηθεί την εβδομάδα αυτή θα εξομολογηθεί η νύφη μου. Λέω πώς θα έρθει, αφού μου λες ότι αυτή θα συσχεύει. Τη συγκίνησε το ότι εγώ, ενώ παίρνω 16 χάπια κάθε μέρα, νηστεύω λάδι. Και μου λέει, μπαμπά, αφού πριν στους χάπια, γιατί τρως λάδι. Δεν τρως λάδι. Λέει, παιδάκι μου, μια φορά το χρόνο τρώμε, έχουμε μεγάλη σαρκώστα. Είπα να κάνω την νηστεία όπως θέλει η Εκκλησία. Και ο Θεός βοηθώσε. Αυτό συγκίνησε. Για πρώτη φορά έκανα λάδι. Και μέχρι τώρα λέει, αυτό το είναι πολύ καλό. Και έτσι λέει, πραγματικά έχει δίκιο, όταν το πάρεις απόφαση όλα γίνονται. Και έτσι κάτι να εξομολογηθεί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς μέσα στα σπίτια μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς όταν πάμε μέσα στο Κονγκό. Εάν λοιπόν, σας είπα και το Τάμπουε, προφανώς δεν συγκινήθηκε από τους Ορθοδόξους εκεί που ζούσε. Και συγκινήθηκε από τους Προτεστάντες. Και έγινε Προτεστάντες από ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν κύριε καθηγητά, και επομένως είτε μέσα εδώ ασχολούμαι με τον επανευαγγελισμό των Ορθοδόξων, είτε εκεί κάτω χρειάζεται σωστό παράδειγμα. Άλλη ερώτηση. Κύριε Καραμένα. Πάντα ακούσαμε διάφορα έτσι περιστατικά από αυτά τα οποία συναντήσατε και μου κάναν κάποια εντύπωση. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσαν και συμμετείχαν στην θρησκευτική ζωή ψάλλοντας. Ήθελα να ξέρω στον σημερινό στο χωριουδάκι που πήγατε τι ακριβώς ψάλαμε, ποιος σας το έμαθε και επίσης πώς συντηρείται η πνευματική ζωή. Δηλαδή, αφού βαφτίζονται στην Αποστολή, μετά φεύγουν σε ένα μακρινό χωριό. Ο ιερέας θα πάει 1-2 φορές το χρόνο από ό,τι κατάλαβα λόγω των αποστάσεων. Δεν κοινωνούν τακτικά τα μυστήρια. Μελετούν λόγω Θεού. Η κατήχηση που μάθανε όταν πήγαν στην Αποστολή, πώς συντηρείται, πώς αυτή παράγει καρπούς, ποιος τους μαθαίνει κάτι περισσότερο. Κάπου άκουσα ότι πήγε ένας κατηχητής. Ναι. Κάτι περισσότερο, ευχαριστώ. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς οι βαπτίσεις δεν γίνονται στο κέντρο, γίνονται εκεί που ζουν κάποιοι. Ποτάμια υπάρχουν πολλά, δημιουργούν ένα κατάλληλο χώρο με νερό και εκεί τους βαπτίζουν, δεν τους μεταφέρουν σε άλλο χώρο. Και την προετοιμασία για την βάφτιση και την κατάκτησή τους την κάνουν οι λεγόμενοι κατηχητές, οι οποίοι ορίζονται κάποια στιγμή από αυτούς του χωριού που θέλουν να γίνουν χριστιανοί, τους καλούν κάθε χρόνο σε σεμινάρια που γίνονται μέσα στην Ιεραποστολή, δηλαδή μέσα στο Κουλουέζι, και διαρκούν ένα μήνα. Εκεί κατακτίζονται αυτοί και πάνε και μεταφέρουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν, ελλιπώς κατά τη γνώμη μου. Ό,τι μπορούν να μεταφέρουν στους κατοίκους που θέλουν να βαπτιστούν. Και επειδή γίνεται λοιπόν αυτή η δουλειά, και αυτό πολύ καλά το ρωτάς αυτό το πράγμα, σας λέω ότι πώς μπορεί ένας πατήρ Μελέτιος να καταρτήσει όλους αυτούς τους κόσμους. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται πολλή δουλειά εις πλάθος. Εάν δημιουργήσουμε κατάλληλες προποθέσεις, θα γίνεται δουλειά και εις βάθος. Και υπάρχει πρόγραμμα για να γίνει αυτή η δουλειά. Άλλη ερώτηση. Δεν θα ρωτήσω, απλώς μου τρέψω μία μία τοποθέτηση, μία επισήμερη τοποθέτηση. Το τοποθέτηση καθότι είναι αρκετή εκπαιδευτική εδώ.
Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, πατέρα Γεώργη, για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο διατηρείτε και αν μπορούμε εμείς να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, να τη στηρίξουμε. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία προσέγγιση. Είδα κάποια κείμενα εδώ και είδα δυστυχώς πώς αφαιρέσαμε ορισμένα στοιχεία από την ελληνική γλώσσα. Και την κάναμε δυστυχώς πολύ φτωχή. Πολύ φτωχή την ελληνική γλώσσα, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω, παρότι μπορεί ορισμένοι να μου λένε ότι είμαι Ελληνολάτρης, ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα που υπάρχει στον κόσμο. Είτε εκφραστικά, είτε όπως θέλετε να την πείτε, εδώ υπάρχει και εκπαιδευτικοί καθηγητές και ειδικοί. Θα επιτρέψετε να πω, επειδή πολλά χρόνια έχω κάνει στο εσωτερικό, σε πολλά ξένα πανεπιστήμια διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα. Όλοι το γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μείον. Ενώ είμαστε ένας πολύ πλούσιος πνευματικός λαός με παρακαταθήκες από τους προγόνους. Απλοποιούμε τα πράγματα, αφαιρούμε πολλά πράγματα και έχουμε φτωχύνει την ελληνική γλώσσα. Τα αρχαία ελληνικά, κυρίες και κύριοι, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν διδάσκονται πλέον, μπορώ να πω, στα σχολεία. Ενώ σε πολλά σχολεία του εξωτερικού υπάρχει η ελληνική γλώσσα, η αρχαία. Και πρέπει να αναπτυχθούμε. Πού πηγαίνουμε? Πάμε μπροστά? Δεν, απλώς αυτό το ερώτημα ήθελα να βάλω και η αλήθεια είναι, πατέρα Γιώργη, εμένα με ενθουσιάζεται που είδα πολλά την ελληνική γλώσσα να έχει τα πνεύματα, να έχει τις οξίες περισκομμένη κλπ. Ειλικρινά εμένα με συγκινήσετε, πέραν από το πνευματικό έργο το οποίο είναι κορυφαίο, οφείλω να πω, αλλά θα με θέψετε την επισήμαση αυτή που έκανα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Μήπως ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Γιώργιο, πέρα από την ιεραποστολή η οποία γίνεται, μήπως πρέπει να βοηθήσουμε και κάπως διαφορετικά εκεί τους αδελφούς? Και εννοώ, δηλαδή, στέλνουμε καμιά φορά, ζητούν κάποια βοήθεια, στέλνουμε κάποια τρόφιμα π.χ. Αυτά τα τρόφιμα θα τελειώσουν. Μήπως έπρεπε να στείλουμε κάτι άλλο για να μπορέσουν να κατασκευάσουν, να παράγουν αυτά τα τρόφιμα εκεί πέρα? Γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνεται, ενώ υπάρχει χώρος, δεν... Είδα και σε μια φωτογραφία, ας πούμε, το Καλαμπό και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Αυτό δεν υπήρχε πριν εκεί πέρα. Να τους μάθουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ωραία ερώτηση. Να τους μάθουμε. Όταν τους δώσεις λοιπόν στους ανθρώπους, όχι μόνο στο κουμπάλο, οπουδήποτε, να πάνε μια μέρα, την άλλη μέρα πάλι θα πεινάσουν. Και πρέπει να μάθουν μόνοι τους να παράγουν. Αυτό το πράγμα το έχουμε μελετήσει όσοι έχουμε ασχοληθεί με το κουμπέτι. Αλλά για να γίνει χρειάζεται να υπάρχει κι άλλος ένας ιερομόναχος. Ο ένας δεν φτάνει, χρειάζεται τουλάχιστον δύο. Και ελπίζουμε ότι έφτασε ο καιρός, διότι κατά πάσα πιθανότητα ο πατήρ Μελέτης θα γίνει επίσκοπος και θα γίνει επισκοπή ο χώρος αυτός που δείξαμε. Όπου δραστηριοποιείται το κλιμάκι του κουβέλη. Οπότε θα πρέπει να πάει άλλος ένας ιερομόναχος, ο οποίος έχουμε συμφωνήσει να αναλάβει το υποτροφείο των αρένων που λειτουργεί τώρα με περίπου 28 παιδιά, διότι έχουμε μέσα στην αποστολή το γυμνάσιο και από αυτό το υποτροφείο πηγαίνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο. Εάν αυτό το υποτροφείο αυξηθεί και γίνει περίπου 70 άτομα και υπάρχει υπεύθυνος μέσα στο υποτροφείο, ο Ιεροπόστολος, που ξέρει και την Ορθοδοξία και τη γλώσσα, θα μπορέσει αυτά τα παιδιά που θα τα κρατά 6 ή 7 χρόνια στα χέρια του, αν τα πάρουν την εκδημοτικό, θα είναι 7 χρόνια. Μέσα σε 6-7 χρόνια θα μπορέσει να τους προσφέρει ένα σωρό από πλευράς Ορθοδοξίας. Θα τους μάθει το ήθος, τη συμπεριφορά, τη σωστή πίστη. Παράλληλα, θα τους μάθει να ψάλλουν. Μαθαίνουν εύκολα, γιατί όλοι αυτοί τους αρέσουν το ψάλσιμο και το τραγούδι. Θα μάθουν την νοσηλευτική ικανότητα με τους γιατρούς και τους νοσοκόμους που κατά διαστήματα έρχονται από την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που έχουμε και χρησιμοποιούμε μέσα στο κουβέρνιο.
θα ξέρουν τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, γιατί το γυμνάσιο μας είναι γεωργο-κτηνοτροφικό γυμνάσιο και έχουμε πρακτική εξάσκηση και στη γεωργία και στη κτηνοτροφία. Οπότε, μετά τα 6 χρόνια του γυμνασίου, θα μπορούν να πηγαίνουν όσοι θέλουν από αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή την αγωγή να πηγαίνουν σε ένα ταχύρυθμο, σε μια ταχύρυθμο ανωτέρα εκκλησιαστική σχολή, ενός ή δύο ετών, και να βγαίνουν παπάδες. Όσοι δεν είναι κατάλληλοι για παπάδες, διότι έχουν έντονο σαρκικό το πρόβλημα, θα γίνουν κατηχητές. Θα τους χτίζουμε ένα σπιτάκι στο χωριό που θα πάνε και κάθε φορά που θα γεννάνε θα αυξάνουμε τα δωμάτια. Θα τους δώσουμε ένα χώρο στον οποίο θα καλλιεργούν τα σπαρτά τους, θα έχουν και τα ζώα τους, θα μαθαίνουν με ορθοδοξία τον κόσμο, θα τους μαθαίνουν να ψάλλουν, θα τους κάνουν και τον νοσοκόμο με φάρμακα που τους δίνει η Ιεραποστολή και συμφωνήσαμε ότι αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο, θα είναι η καλύτερη Ιεραπόστολη του κόσμου. Αφού όχι μόνο θα προσφέρουν πίστη, αλλά θα είναι και πρακτικό παράδειγμα για να μιμηθούν οι υπόλοιποι όταν θα βλέπουν τον παπά ή τον καθηγητή τους, ο οποίος θα κάνει αυτό που ρώτησε ο κ. Παπαδόπουλος, πράξη. Δηλαδή όχι μόνο να τρώνε και την άλλη μέρα να πεινάνε, αλλά μόνοι τους να παράγουν. Και αντί να τους δίνουμε τρόφιμα, όπως όταν πάω εγώ, τους δίνω αλεύρι και λάδι. Σε όλους. Μοιράζω μια ποσότητα από αυτά. Αντί να τους δίνω τρόφιμα και λάδι, τους δίνω λίπασμα, γιατί είπαμε το έδαφος δεν είναι κατάλληλο για να χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να φυτρώσει κάτι, και σπόρους. Και τους πω, άντε να σπείρε. Και όποιος βγάλει και δηλώσει ότι έβγαλε, θα παίρνει διπλάσιες ποσότητες την άλλη χρονιά. Για να τα αυξάνει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η λύση του Παπαδόπουλε και θα έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Έτσι υπάρχουν σχέδια να γίνουν κάτι στο κομμάτι. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μία ερώτηση. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι όταν κάποιος πάει αποστολή, πάει για να προσφέρει. Αλλά νομίζω ότι η ζυγαριά της προσφοράς, με τη χαρά που νιώθει, γέρνει προς τη χαρά. Είναι έτσι, πατέρα Γιώργη? Όχι μόνο προς τη χαρά, αλλά και προς την ασφάλεια και την βεβαιότητα ότι όταν κανείς εργάζεται στην αποστολή, τον προστατεύει ο Θεός. Σας είπα λοιπόν ότι ήμουν όλη τη νύχτα εχμάλωτος μέσα στο αυτοκίνητο, όταν μείναν μέσα στο Ζούγκλο και μέσα στο Βούργο. Τη νύχτα όμως, κατά τις 3 η ώρα, 2,5 ώρα ήταν, έπρεπε να σηκωθώ να πάω για να κάνω την ανάγκη. Βγήκα λοιπόν από το αυτό και είδα ποια πλευρά είχε κορμούς, όχι κορμούς, είχε τσαλιά. Πάτησα σιγά σιγά πάω σιγά και βγήκα και προχώρησα μέσα στη ζούγκλα. Διότι αυτοί που ήταν στην καρότσα δεν κοιμώνησαν, ακούγαν την ομιλία σας. Οπότε εγώ ήθελα να απομακρυνθώ. Χώθηκα λοιπόν μέσα στη ζούγκλα και έκανα την ανάγκη μου χωρίς να φοβηθώ ούτε κανένα βόα, ούτε κανένα κροταλία. Και γύρισα ακέραιος. Μπορούσε να με τσιμπήσει ένα φίδι. Όταν λοιπόν γύρισα και σκέφτηκα τι έκανα, δόξαζα τον Θεό που προστατεύει με θαυμαστό τρόπο τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν πας και γυρίζεις, όχι μόνο χαρούμενος κύριε Πρόεδρε, αλλά και εντυπωσιασμένος από τις ευλογίες του Θεού. Μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Γιάννη. Μέχρι να πείτε, να θυμίσω ότι η τελευταία εκδήλωση της φετινής ακαδημαϊκής περίοδου θα είναι το επόμενο Σάββατο που έρχεται, 8 Απριλίου. Θα είναι ο Υπουργός ο κύριος Παπαθεμελής, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα εθνικά μας θέματα, Θράκη, Αιγαίο και Κύπρος. Το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται, στις 7.30 η ώρα το βράδυ. Παρακαλώ να δείξει. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Γεώργιο. Και θέλω να το υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν γνωρίζει, που Γιουτζόγλου σημαίνει γιος του Χρυσοχώου. Είναι τη χρηστική λέξη που Γιουτζή σημαίνει Χρυσοχώου. Και όπως φαίνεται από τα έργα και διάβασα και το βιογραφικό του, χρυσώνει τις ψυχές. Και έτσι να είναι πάντοτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έναν τροδωράκι από τον συνεργαλτή, τον Δήμο Καταρίνης. Σας ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους και
Καλό υπόλοιπο της Σαρακοστής και καλή ανάπτυξη. Πάρα πολύ δύσκολα ένα γραπτό του. Τα γράμματα του πολύ άσχημα. Δεν ξεχωρίζει λέξη με λέξη. Και διαβάζει βέβαια αρκετά αργά. Τι μπορούμε να προσδοκούμε από ένα τέτοιο παιδί? Πόσο μπορεί να βελτιωθεί? Και τι πρακτικό μπορούμε να το κάνουμε στην τάξη μέσα?